εβδομάδες. Υπήρξε μια ικανοποίηση, θεωρώ, από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται σαν Κυπριακή Δημοκρατία. Τέθηκε και το θέμα των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων που να έχουμε σαν Κύπρος από το ενδεχόμενο εξάπλωση της επιδημίας. Και επιπλέον θέλω να σας ενημερώσω ότι η Διπουργική Επιτροπή Αξιολόγησης στα θέματα κορονοϊού, που έχει συσταθεί την προηγούμενη εβδομάδα, έχει αποφασίσει χθες, όπως το μέτρο προσωρινής αναστολής λειτουργίας στα δοφράγματα συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, όπου και θα επαναξιολογηθεί με τα δεδομένα, διότι αντιλαμβάνεστε η κατάσταση είναι ρευστή, τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα. Εχθές η Ιταλία είχε απαγορευτικό για σχολεία ή μαζικές συγκεντρώσεις για τη Βόρεια Ιταλία. Τώρα ισχύει από εχθές για ολόκληρη την Ιταλία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι κάποια δεδομένα αλλάζουν σε όλες τις χώρες από ώρα σε ώρα. Θα επαναξιολογηθεί τη Δευτέρα και θα πάρθουν άλλες αποφάσεις. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι οι αρχηγοί της έφρασαν ικανοποίηση. Ο κ. Κυπριανός που είπε προηγουμένως ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την αναστολή της λειτουργίας των οδοφραγμάτων. Μίλησα, δεν εξφράσα. Ότι παραδέχτηκε η κυβέρνηση ότι δεν ήταν επιστημονικά τα κριτήρια αναστολής της λειτουργίας. Να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Ξέφρασε την ικανοποίησή του για τα μέτρα που λαμβάνουμε σαν Κυπριακή Δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε, τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι ο έλεγχος που γίνεται στις πύλες εισόδου, ο χειρισμός ύποπτων περιστατικών, ο χειρισμός επιβεβαιωμένων περιστατικών. Μέχρι στιγμής είχαμε 50 ύποπτα περιστατικά, 8 ήταν εις γνώση, είχαν δοθεί έξω στη δημοσίευση, τα υπόλοιπα τα χειριστήκαμε εμείς. Όπως και σε περίπτωση επιβεβαιωμένου περιστατικού, όπως και σε περίπτωση που προχωρούμε σε πανδημία, πώς θα το χειριστούμε με νοσοκομείο αφορά. Είναι μια λεπτομερή ανάλυση όλων των μέτρων, τα μέτρα ενημέρωσης του κοινού, τα μέτρα ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας, τη σύσταση της Διπουργικής Επιτροπής, τη σύσταση και τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, όπου συνεδριάζουν κάθε μέρα τεχνοκράτες από τα 5 Υπουργεία. Έχουν εξηγηθεί όλα αυτά και θεωρώ, η εντύπωση που έχω αποκομίσει είναι ότι έχουν εκφράσει την ικανοποίηση για μέτρα που λαμβάνουν. Όσον αφορά για τα οδοφράγματα, θα τονίσω εγώ μια φορά ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας. Το τονίζω διότι έχει σημασία. Δεν είναι κλείσιμο το δοφραγμάτιο, είναι προσωρινή αναστολή της λειτουργίας. Το δοφραγμάτιο για πιο αποτελεσματικό έλεγχο. Ο ίδιος έλεγχος που θεωρούμε που γίνεται στα αεροδρόμια, οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε και στα δοφράγματα. Για να μπορούμε να κάνουμε τον ίδιο έλεγχο με την ίδια αποτελεσματικότητα στα δοφράγματα, είχαμε πάρει την απόφαση ότι λειτουργούν τα συγκεκριμένα δοφράγματα. Η κατάσταση αξιολογείται, θα επαναξιολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα και θα πάρθουν άλλες αποφάσεις. Υπουργέ, κατά τα λόγια 50 συστατικά τα οποία έχετε εξετάσει, έχετε ολοκληρωθεί. Ναι, τις τελευταίες 5 εβδομάδες. Ναι, το Ινστιτούτο έχει διενεργήσει 49 συγκεκριμένα μέχρι χθες, σήμερα έχει κάποια άλλα. Τεστ για να επιβεβαιωθεί τα ύποπτα κρούσματα, τα οποία τελικά ήταν αρνητικά, ευτυχώς. Μέχρι στιγμής. Για να κλείσουν τα συγκεκριμένα τεστ και να κλείσουν τα εμβόλια πολλαπλάσματα, ήταν όπως ο κ. Κυπριανός είπε, ότι δεν υπάρχει χώρος ή δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό για να τα παντρώσουμε. Ενώ νοσηλευτές, ήταν δύσκολο για τη Δημοκρατία να ξέρει αυτούς τους νοσηλευτές ενώ τοποθετήσει όλα τα πράγματα. Και ένα δεύτερο σκέλος. Τι γίνεται με τις εμπορικές κάμερες, έρχονται, τις περιμένουμε και θα τοποθετηθούν σε όλα τα πράγματα μα διάδειξη τους. Να σας απαντήσω. Όσον αφορά τις θερμικές κάμερες, έχουμε εγκαταστήσει μία στο αεροδρόμιο Λευκοσίας και μία στο αεροδρόμιο της ΠΑΦ. Και προχωρήσαμε σε άμεσες διαδικασίες από την προηγούμενη εβδομάδα για να πάρουμε προσφορές για προμήθεια επιπλέον θερμικών καμερών για να βάλουμε στο δοφράγματα. Αποταθήκαμε στο ECDC του Ευρωπαϊκού Κέντρων Λοιμόξεων και η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι και το τελευταίο έγγραφο που μας έχουν αποστείλει την περασμένη Δευτέρα, ότι η χρήση θερμικών καμερών δεν ενδείκνυται ειδικά σε ανοιχτούς χώρους, διότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο λάθους μέχρι 2 βαθμούς, το οποίο μπορεί να σου δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα. Αντιλαμβάνεσαι, θα έχει λαθασμένες ενδείξεις. Άρα αυτό θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα παρά η πιθανόν επίλυση προβλημάτων. Και έτσι έχουμε να αποφασίσει όπως προς το παρόν να μην προχωρήσουμε με την αγορά των 10, που τα οποία ούτως ή αλλιώς λόγω παγκόσμιας έλλειψης, όλες οι εταιρείες που αποταθήκαμε μας ενημερώσαν ότι μπορούν να τα προμηθεύσουν το πιο σύντομα, αν θυμούμε καλά, τα 10 Απριλίου. Ο συγκεκριμένος είναι
χαίρομαι για αυτήν την ερώτηση, για να μην υπάρξει οποιαδήποτε κριτική ή υπόνοια περί υποστελέχωσης, να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Πρόκειται για έκτακτα μέτρα για κρίση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει προσωπικό υφιστάμενο το οποίο δεν έχει καθήκοντα, δεν έχει κάτι να κάνει, το οποίο μπορεί να διαθέσουμε για τους αυξημένους αυτούς ελέγχους. Και αυξημένοι ελέγχοι είναι και στα αεροδρόμια, που απαιτείται αυτές τις μέρες πολύ περισσότερο προσωπικό, στα λιμάνια και προέκυψε και στα οδοφράγματα. Έχουμε ζητήσει, την προηγούμενη εβδομάδα τέθηκε το θέμα για αγορά υπηρεσιών από την ιδιωτικό τομέα. Και στον κατάλογο που είχαμε, σε όποιους αποταθήκαμε, υπήρχε ενδιαφέρον από ένα μόνο άτομο. Άρα πλέον αποταθήκαμε στο υφιστάμενο προσωπικό των νοσηλευτικών προσωπικών των νοσοκομείων με υπερορική απασχόληση. Με το ενδιαφέρον που υπήρξε, η σωστή στελέχωση θα μπορούσε, ο αριθμός θα μπορούσε να ανταποκριθεί για τα συγκεκριμένα τρία οδοφράγματα. Γι' αυτό πήραμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Και δεν είναι μόνο θέμα νοσηλευτών, είναι και το υπόλοιπο. Και αστυνομία, η στελέχωση που απαιτείται αυξημένη, και εκεί υπάρχει θέμα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια περίοδος κρίσης και παίρνονται έκτακτα μέτρα. Ούτε κάποιος μπορεί να προβλέψει να έχει προσωπικό να κάθεται για να τον μπορεί να χρησιμοποιήσει σε τέτοιες περιόδους. Άρα, τώρα, εάν εξευρεθεί το προσωπικό, γι' αυτό έχω τονίσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι κάθε μέρα αξιολογείται η κατάσταση και αναλόγως των δεδομένων που έχουμε μπροστά μας, παίρνουμε και σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Και το τονίζω, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για το φράγματα, είναι προσωρινή αναστολή λειτουργίες. Δηλαδή, όταν λήξει ο συναγερμός με τον κορονοϊό και ανοίξουν το φράγματα, όλοι αυτοί που κατηγορούν ότι κλείσαμε τα και με κάποιον άλλον πολιτικό, έχοντας υπόψη μας κάτι άλλο, ποια θα είναι η απάντηση? Είναι πολλά τα δεδομένα που οφείλουμε να αξιολογήσουμε σε τις περιπτώσεις. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι το έγγραφο μου που απεστάλληκε όχι σε μένα, στους υπηρεσιακούς του Υπουργείου, απλώς το έχω υπόψη να το διάβασα, είναι 25 σελίδες το αναθεωρημένο έγγραφο του ECDC, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Λοιμόξεων, όσον αφορά το τι πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της κάθε χώρας. Άρα, πάρα πολλά τα δεδομένα. Υπάρχουν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί, υπάρχει και η Επιτροπή Παρακολούθησης, αξιολογούμε όλα τα δεδομένα και παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Εμάς η έγνοια μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας για όλων των πληθυσμών του νησιού και από τις δύο κοινότητες. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Όλες μας οι προσπάθειες και οι ενέργειες αυτών των στόχων έχουν και τίποτε άλλο. Και σήμερα πλέον σας αναφέρω ότι αναχωρώ, έχει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας αύριο πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, για το θέμα του κορονοϊού. Και αναχωρώ σήμερα το απόγευμα και αναμένοντας να δω τι έχουν επιπλέον να μας παρουσιάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Υπουργέ, σε κάποιες χώρες που υπάρχει κρούσμα πλέον έχουν αξιοποιήσει ως ένα μέτρο τους συνταξιούχους νοσηλευτές που ήταν στο δημόσιο. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ενδεχομένως θα χρειαστεί και από την κυπριακή κυβέρνηση? Πιθανόν, θα αξιολογηθεί και αυτό το μέτρο, ναι. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, ήδη έχουμε εκφράσει ενδιαφέρον και όπως σας ανέφερα, υπήρξε από έναν μόνο άτομο. Αλλά είναι πολλά τα θέματα που αξιολογούμε. Εσείς γνωρίζετε κάποια από τα δεδομένα. Πρέπει να έχουμε πίστη στις ενέργειες που κάνουμε, ότι είναι μια πληθώρα δεδομένων το οποίο αξιολογήσουμε λαμβάνοντας τις αποφάσεις. Έχουμε να κάνουμε με τη δημόσια υγεία του κόσμου και παίρνουμε τις αποφάσεις όσων σκληρές ή μη επιθυμητές μπορεί να είναι για κάποιους, για να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θέλουμε μια αντιδράση κατά τη συζήτηση για τον κορονοϊό, η ανακοίνωση της που επικρίνει περίπου την κυβέρνηση για την αναστολή. Όχι, δεν τέθηκε, αλλά διαβάζοντας τις δεν επικρίνει ακριβώς. Η ανάγνωση που έχω κάνει, έχω διαφορετικά συμπεράσματα, αλλά εν πάση περίπτωση. Μάλιστα, λοιπόν, μεταδώσαμε ένα...